παίζει στα μέσα ενημέρωσης. Βγήκε αυτή η είδηση από την ιστοσελίδα Κύπρης Προστασία την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη ουσιαστικά Παρασκευή. Θα πάμε να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες ο κύριος Ανδρέου, αφού πρώτα τον καλημερίσουμε. Γεια σας, καλημέρα σας κύριε Ανδρέου. Καλημέρα κύριε Καπιλή. Ένταλμα σύλληψης λοιπόν για τον Γερμανό, ο οποίος φαίνεται να πολλούσε ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, σωστά? Μάλιστα. Να πούμε ότι ναι, έχει εξασφαλιστεί ένταλμα σύλληψης αντίον του συγκεκριμένου προσώπου. Να διευκρινίσουμε όμως, κυρία Καπιλή, ότι το ένταλμα δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη ειδοποίηση παρουσίαση σε σταθμό για κατάθεση, αλλά από μαρτυρίες οι οποίες προέκυψαν στο μεσοδιάστημα. Γιατί κανονικά, όσοι δεν άκουσαν και δεν είδαν το ρεπορτάζ, να πούμε ότι κανονικά χθες έπρεπε να βρεθεί ενώπιον των αρχών για να δώσει κατάθεση για τις πληροφορίες που υπήρχαν. Και δεν ήρθε. Ακριβώς. Του είχε επιδοθεί επίδοση για να παρουσιαστεί σε συγκεκριμένο χώρο και τόπο για να προβεί σε κατάθεση σε σχέση με υποδιερεύνηση υπόθεση. Όμως, εντάξει, δεν παρουσιάστηκε. Όμως, επαναλαμβάνω, το ένταλμα σύλληψης εξασφαλίστηκε, εκδόθηκε χθες το μεσημέρι, μετά από μαρτυρίες που έχουν εξασφαλιστεί ακόμα και το πρωί χθες, αλλά και προχθές. Οπότε, στη βάση αυτών των ευρημάτων και των νέων μαρτυριών, προχωρήσαμε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης. Το ένταλμα αφορά αδικήματα που έχουν σχέση με συνωμοσία προς διαπράξη κακουργήματος, δόλειες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία, νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα αδικήματα συναφή. Οπότε η υπόθεση συνεχίζεται η διερεύνηση της με σκοπό την ολοκληρώση της εφόσον εντοπιστούν τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Μάλιστα. Και να πω, ο Γερμανός ζούσε στα κατεχόμενα, έτσι? Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα, ένταλμα σύλληψης, πώς είναι η διαδικασία τώρα? Κοιτάξτε, θα αναζητηθεί, ναι. Δεν εντοπιστεί. Προχωρούμε κανονικά και σε έκπτωση είτε ευρωπαϊκού είτε διεθνής ένταλματος σύλληψης. Οπότε, στη βάση αυτής της διαδικασίας θα γίνουν όλες οι... Είναι πιο δύσκολο βεβαίως το έργο της αστυνομίας λόγω του ότι αν είναι στις κατεχόμενες περιοχές είναι αρκετά πιο δύσκολο τέλος πάντων να το φυλάτε. Σε δημοκρατία αντιλαμβάνεστε ναι, ναι. Δυσκολία που υπάρχει, δεν υπάρχει καμία επαφή, οπότε σωστό. Δύσκολο είναι το έργο της αστυνομίας σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστώ.